I want to take the opportunity, because we are proud here as Greeks, that the US ambassador in Greece is a Greek and speaks as a mother company in Greek. So I take the opportunity to speak in Greek, that it's important to understand also from the investment how important is a local partner, a Greek partner. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, ανάπτυξη και επενδύσεων. Αξιότιμη κύριε Πρέσβη των ΗΠΑ της Αμερικής. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ως όμιλος Texan Envipco είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμβάλλουμε σημαντικά με τις δυνάμεις μας στην επιτυχία και του φετινού Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit. Ενό συνεδρίου που διοργανώνεται τον Economist σε συνεργασία με το The Power Game και ο όμιλός μας είναι πλάτιμο χορηγός. Ενό συνεδρίου που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνής Εκθέσεως, αναδεικνύοντας το στρατηγικό και σημαντικό ρόλο της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας ως ένα διαπεριφερειακό κέντρο ανάπτυξης. Στο σημερινό πάνελ που διαπραγματεύεται τη σημαντικότητα των ελληνικών σχέσεων, οικονομικών και επιχειρηματικών, είναι πολύ σημαντικό που συμμετέχουν οι δύο κατεξοχήν άνθρωποι που συμβάλλουν στην επιτυχία αυτή. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Παιδείας της Ελλάδας, κ. Άδωνης Γεωργιάδης, και ο Πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα, ο κ. Τζορτζ Τσούνης. Στο σημείο αυτό, θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί κατά τη διάρκεια της αιτίας του, το κρίσιμο αυτό Υπουργείο έχει καταφέρει και όλοι οι επιχειρηματίες, όλοι οι επενδυτές να λένε ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ο κ. Γεωργιάδης, μέσα από μια συστηματική, αποτελεσματική και συχνά αθόρυβη εργασία, μαζί με τις υπηρεσίες του, αποτελεί το θεσμικό συνομιλητή των επενδυτών, έτσι ώστε να λύνει θέματα και να προσελκύει επενδύσεις. Η δική του συνεχή δουλειά, σε συνεργασία με τον πρωθυπουργό χώρος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν καταφέρει να κάνουν τη χώρα μας έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Στο τομέα της ανακύκλωσης και της κλικής οικονομίας, η εξαιρετική δουλειά, η εργασία και συνεργασία τόσο του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδων Γεωργιάδη, όσο και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Κρέκα, είναι σίγουρο ότι θέλουν και νέες επενδύσεις στη χώρα μας, στον τομέα αυτό, δημιουργώντας νέες πράσινες θέσεις εργασίας που τόσο πολύ χρειάζεται η κοινωνία μας σε δύσκολες αυτές τις μέρες. Παράλληλα, θέλω να σημειώσω και να συγχαρώ τον πρέσβη Τζορτζ Τσούνης για τις σημαντικότατες προσπάθειες που πραγματοποιούν τα στελέχη της πρεσβείας όλα αυτά τα χρόνια για να διευκολύνουν τις αμερικάνικες επενδύσεις στη χώρα μας. Από τη δική μας εμπειρία, ξέρουμε πόσο σημαντική ήταν η προσπάθεια των στελεχών της πρεσβείας, έτσι ώστε η Ελλάδα μας να επιλεγεί ως η χώρα που πραγματοποιήσαμε την επένδυση για την παραγωγή των υψηλής τεχνολογίας αμερικάνικων μηχανημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης και επιλέχθηκε η χώρα μας για να γίνει η επένδυση αυτή. Παράλληλα όμως, είμαστε ευγνώμονες κύριε πρέσβη και ιδιαίτερα χαρούμενοι που τη σημερινή περίοδο ο πρέσβης της Αμερικής στη χώρα μας είναι ένας Έλληνας. Ένας από εμάς, μια εξέχουσα προσωπικότητα που έχει διαπρέψει στην Αμερική και δείχνει πόσο καταλυτική είναι η συμβολή της ελληνικής ομογένειας στην ευάθυνση των σχέσεων των δύο χωρών. Πραγματικά νιώθουμε ευγνώμονοι και τυχεροί. Θα σας ευχαριστούμε και ήδη από τις πρώτες μέρες σας έχει φανεί πόσο σημαντικό είναι για όλους μας. Εμείς, ως όμιλος Texan Envipco, έχουμε αναπτύξει μια σημαντική επένδυση που αναπτύσσεται πάνω από 8.000 τετραγωνικά μέτρα στην Παλίνη της Αττικής και σύντομα θα ανακοινώσουμε την επέκτασή της, έχοντας ένα χώρο μοναδικό σε όλο τον κόσμο. Γιατί εκτός από την ομάδα παραγωγής, έχει ένα showroom όπου οι νέοι, οι νέες, τα παιδιά μας και οι νέοι άνθρωποι βλέπουν όλο το κύκλο της ανακύκλωσης, πώς τα προϊόντα που παράγονται συσκευάζονται, συνέχεια ανακυκλώνονται και γίνονται πρώτες ύλες για να επανέλθουν στο κύκλο της οικονομίας. Είναι σημαντικό που η Ελλάδα μας επιλέχθηκε για να γίνει η επένδυση αυτή μέσα σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Είναι σημαντικό που η επένδυση αυτή γίνει στο τομέα της κλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης, που η χώρα μας υστερεί σημαντικά, αλλά σύντομα θα γίνει πρωταγωνιστής στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικό που η επένδυση αυτή γίνεται με αμερικάνικα κεφάλαια, που αποτελεί η Αμερική, η ΗΠΑ, ο γεωστρατηγικός συνεργάτης της χώρας μας και στο κομμάτι των επενδύσεων. Είμαστε όλοι χαρούμενοι που μπορούμε να συμβάλλουμε και να αναπτύξουμε τις σχέσεις, τις επενδυτικές και τις οικονομικές μεταξύ των δύο χωρών. Γιατί πραγματικά είμαστε πολύ τυχεροί που αυτή την περίοδο γίνονται σημαντικές
και συνεχώς περισσότερες αμερικάνικες επενδύσεις στη χώρα μας. Και όπως λέει ο πρεσβής ανακύκλωσης, ο δικός μας, ο Γιάννης Ντοκούμπο, στην ανακύκλωση είμαστε όλοι μια ομάδα. Γιατί μπορούμε και να πρωτοπορούμε και να καινοτομούμε, αλλά και να συσφίγγουμε τις σχέσεις των δύο χωρών προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών, του περιβάλλοντος μέσω του οποίου βιώνουμε. Μέσα από το βήμα του Σύνοδου Πάνελ, θέλω να ανακοινώσω ότι πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε δύο νέες σημαντικές αμερικάνικες επενδύσεις στο τομέα της κλινικής οικονομίας. Μέχρι τέλος χρόνου θα γίνει η ανακοίνωση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ.